ναι, ακούγεται, άνθρωποι ακούγεται που μπαίνουν, γιατί μπαίνουν, το κάνουν για τη διαφήμιση. Πώς είναι, ναι, που γιατί, μπήκανε. Γιατί κάποιοι επώνυμοι διαλέγουν τα μοναστήρια, τα διαλέγουν, το κάνουν. Γενικά ακούγονται πάρα πολλά. Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να φωνάξουμε την ίδια για να μας πει την αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Ειρήνη Μερκούρη. Καλώς ήρθες. Βρήκα. Το μαράκι το ξέρεις, το Δημήτρη δεν ξέρω να το γνωρίζεις. Το γνώρισα. Καλώς τη. Πάρα πολύ ωραία. Καλά. Δημήτρη. Έλα από εδώ να σε τακτοποιήσω εγώ. Σε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ. Με καλέσατε σε αυτό το ωραίο σπίτι. Σ' αρέσει. Είδες. Πάρα πολύ. Τι κάνεις, έχω να σε δω πάρα πολύ καιρό. Ναι, όμορφη. Πολύ καλά σε μένα. Έχουμε χρόνια να το πούμε. Έχουμε χρόνια να το πούμε. Καταρχήν να σε ευχηθώ να σου ζήσει το μωρό σου. Χαίρομαι για σένα πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου κάνεις τιμή να είμαι εδώ μαζί σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ και εμείς που ήρθες. Γιατί τις τελευταίες μέρες έπαιξε πάρα πολύ αυτό το θέμα το δικό σου. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Πώς κυκλοφόρησε? Δεν έχω ιδέα. Δεν είναι κάτι που έφτιαξα εγώ. Πήγες όμως σε κάποιο μοναστήρι, σε είδαν? Το ότι πάω σε Κύπρο σκηνάω, σε προσκύνημα, σε αγίους φυσικά. Αυτό γίνεται χρόνια. Από τότε που ήμουν 5 χρονών. Έχω μεγαλώσει οικογένεια, αλλά αυτό νιώθω και αυτό το κάνω πάντα. Τώρα πώς προέκυψε ότι έχω κλειστεί ήδη και είμαι καλόγρια, γιατί αυτό βγάλανε. Έτσι ήταν σίγουρο κατά την δική τους κρίση, ότι έχω κλειστεί και έχω εξαφανιστεί από το σύμπαν, ας πούμε, αυτό. Το να το γράψουν αυτό το πράγμα δεν είναι απλό να το προσπεράσω και να πω ότι γράφτηκε κάτι, ας πούμε, που okay, και δεν ασχολούμαι. Έχει να κάνει με το ίδιο το Θεό, είναι ντροπή, πιστεύω, αυτό το πράγμα, γιατί όταν εγώ θα πάω να πιω καφέ με ένα κολλητό παντελόνι, ας πούμε, έτσι όπως ντύνομαι, θα πούνα τελείες. Που πάει και μπαίνει, βγαίνει στα μοναστήρια. Είναι δυνατόν? Είναι κάτι που το συζήτησες με κάποιον δημοσιογράφο, με κάποιον φίλο σου? Γράφτηκε πουθενά κάτι? Δηλαδή, έχω εδώ πέρα ότι μου γράψαν τα παιδιά, κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες ότι συνεργάτες σου είχαν να σε δουν πάνω από 20 μέρες και πως σου είχαν γράψει ένα τραγούδι και εσύ τους είπες ενιγματικά: χαίρομαι που τελειώνει με αυτό το τραγούδι ένας δικός μου κύκλος, γιατί εγώ από εδώ και πέρα θα κάνω κάτι άλλο. Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα είναι από ό,τι φαίνεται το γνωστό... Σου ξαναλέω, έχουν βγει εφημερίδες εξώφυλλα πρωτοσέλιδα ότι η Μερκούρη, όπως και μια άλλη κοπέλα, ας πούμε, ηθοποιός, που η κοπέλα το έχει κάνει πράγματι και καλά έκανε που το έκανε. Ήταν δεδομένο, δεν είπαν ότι μήπως και... ξεκάθαρα πράγματα. Τότε υπήρχαν και πλάνα, βέβαια. Οπότε... Φυσικά και το παραδέχτηκε η κοπέλα και μπράβο της και καλά έκανε, αφού το νιώθει. Για την Ναταλία Λιονάκη. Μου λες όμως αν το έχω σκεφτεί. Ναι. Αν το έκανα, δεν θα ήθελα να αναφορά σε κανένα. Είναι κάτι που δεν το λες και δεν το φωνάζεις. Ούτε γεια σας, είμαι στο μοναστήρι, αλλά θα με δείτε με καλόγρια. Είναι δυνατόν? Πώς αντέδρασαν γενικά τα μέσα, γιατί εγώ απλά το διάβασα. Αλλά θέλω να σου πω, όταν γράφει κάποιος δημοσιογράφος κάτι σε μια εφημερίδα, προσπάθησαν να σου τηλεφωνήσουν? Αυτό. Δεν με ενημερώσαν καν. Δεν σε πήρε ποτέ κανείς? Κανείς. Ξέρεις, δεν θα απαντούσα ποτέ τη θρησκεία μου για να βγω 5 ή 10 λεπτά ή μια ώρα ή γενικότερα στην τηλεόραση. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και το έχω αποδείξει, δεν είναι δικαιώματα. Δεν θα χρησιμοποιήσω το Θεό μου τον ίδιο, τον Ιησού Χριστό, για να πω δείτε με. Είναι δυνατόν? Το λέει σιγά πάντως για το Θεό, που σημαίνει ότι πιστεύεις και πολύ βαθιά. Φυσικά και πιστεύω, θα καταλαβαίνω. Πάντα, είναι η σημαία μου αυτό. Αλλά δεν βλέπω και λέω γεια σας, είμαι χριστιανή. Δείτε μου όμως και πόσο ωραία τραγουδίστρια είναι. Γενικά τον τελευταίο καιρό, στην μπαίνουν λίγο. Δηλαδή κατά ένα περίεργο τρόπο κάτι έχει δημιουργηθεί και... Υπάρχει ένας μικρός έως αρκετά μεγάλος πόλεμος. Δεν ξέρω, πόλεμος όμως γιατί να γίνεται? Ξέρεις, κανένα φορά ακούγονται αυτές, είναι λίγο βαρύγδιπες εκφράσεις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και σου λέω, γιατί ας πούμε στα βραβεία MAD, είχες πριν, δεν σε αφήσαν να μπει. Ναι, δεν είχα την πρόσκληση μαζί μου. Ναι. Είχα πρόσκληση, δεν την είχα μαζί μου και το παιδί που ήταν εκεί δεν μ' άφησε. Μου είπε, λέω και θα περιμένω, αλλά μετά δεν ήθελα, ξενέρωσα για να το πω. Δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη, αλλά στεναχωρήθηκα. Ναι. Αισθάνθηκες άβολα. Γιατί δεν γίνεται, και θέλω να πιστεύω ότι το ΜΑΤ δεν είχε γνώσεις αυτό. Είμαι σίγουρος. Κι εγώ. Είμαι σίγουρος. Θέλω να το πιστεύω. Ξέρεις γιατί το λέω. Είμαι σίγουρος, γιατί πάντως κακώς έφυγες. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που ίσως. Δεν σε γνώρισε, ήταν μια τυχή στιγμή, έτσι του είχαν πει, ήταν φοβισμένος. Όχι, με γνώρισε. Σε γνώρισε. Ναι. Δηλαδή που σημαίνει Μερκούρη και σου δεν μπαίνεις. Κυρία Μερκούρη με αποκάλεσε, με ήξερε. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πείτε χωρίς την πρόσκληση. Λέω βεβαίως. Περίμενα, ειλικρινά δεν θα έφευγα, αλλά είχε τόσο ήλιο.
ειλικρινά. Έχεις πάει νωρίς, νωρίς. Που... Και μετά δεν τα επιθυμούσα τόσο. Μάλιστα. Και δεν είναι ωραίο, δεν είναι πρέπον να διώχνεις μια γυναίκα που έχει αξιοπρέπεια. Αν μη τι άλλο τουλάχιστον. Ναι.